Γεια σας, καλησπέρα από το Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο σημερινό μάθημα, στο παρόν βίντεο κυρίες και κύριοι, θα εξετάσουμε κάτι που έχει να κάνει σχέση με πολλαπλασιασμό πινάκων, το οποίο στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα καταλήξει να είναι ο υπολογισμός ενός σταθμικού μέσου. Ο υπολογισμός δηλαδή μιας μέσης τιμής, η οποία όμως λαμβάνει υπόψη της τα λεγόμενα στατιστικά βάρη. Ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να υπολογίσετε το σταθμικό, οι τρόποι μάλλον με τον οποίο μπορείτε να υπολογίσετε το σταθμικό μέσο δεν θα παρουσιαστούν όλοι εδώ. Νομίζω ότι ένα καλό βιβλίο στατιστικής θα σας οδηγήσει πολύ καλύτερα στο να καταλάβετε συγκεκριμένα τους υπολογισμούς οι οποίοι απαιτούνται και τους πολλούς διαφορετικούς τρόπους με τον οποίο μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτόν τον υπολογισμό. Θα δώσουμε βάρος σε αυτό το μάθημα σήμερα εδώ στην χρήση της συνάρτησης M-MALT που έχουν τα υπολογιστικά φύλλα όπως είναι το Calc και το Excel, η οποία συνάρτηση χρησιμοποιείται για να πολλαπλασιάσουμε πίνακες. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα πολλαπλασιάσουμε δύο διανύσματα, δηλαδή ένα πίνακα ο οποίος έχει μόνο μία γραμμή με ένα πίνακα ο οποίος έχει μόνο μία στήλη. Ένα διάνυσμα γραμμή με ένα διάνυσμα στήλη. Σας υπενθυμίζω αυτό που ξέρετε όλοι από την γραμμική άλγεβρα, ότι ο πολλαπλασιασμός πινάκων απαιτεί έτσι ώστε το πλήθος των γραμμών που έχει ο ένας πίνακας να ισούται με το πλήθος στυλών που έχει ο άλλος πίνακας, έτσι ώστε να είναι συμβατός ο πολλαπλασιασμός. Το παράδειγμα το οποίο θα εξετάσουμε είναι πάρα πολύ απλό. Χρησιμοποιεί δεδομένα από τα διαγωνίσματα που έχει γράψει μία τάξη 22 μαθητών, νη μαθητών, δεν έχει σημασία το 22. Το Δ1, Δ2, Δ3 και τα λοιπά που βλέπετε εδώ είναι οι βαθμοί που έχουν πάρει οι μαθητές μιας τάξης, οι οποίες τα διαγωνίσματα βαθμολογούνται στην κλίμακα 0 έως 10, κατά πολύ παρόμοιο τρόπο με την βαθμολογία που έχουμε εδώ στο Πανεπιστήμιο. Και κάθε ένα από αυτά τα διαγωνίσματα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού με κάποιο στατιστικό βάρος. Αυτό σας δίνεται εδώ στη στήλη I, όπως θα δούμε και παρακάτω λίγο στο υπολογιστικό φύλλο, όπου για παράδειγμα ο πίνακας εδώ από το H1 μέχρι το I5 μας λέει ότι το διαγώνισμα 1 λαμβάνεται υπόψη κατά 20% στον υπολογισμό του τελικού βαθμού, το διαγώνισμα 2 κατά 25% όπως και το διαγώνισμα 3 και το διαγώνισμα 4 το τελευταίο δηλαδή κατά 30%. Το συγκεκριμένο με λίγα λόγια σύστημα χρησιμοποιεί μια έτσι, σταδιακά όλο και πιο μεγάλη στάθμιση στον υπολογισμό του μέσου όρου. Το τελευταίο διαγώνισμα πιάνει κάπως περισσότερο βάρος, υπολογίζεται περισσότερο σε σχέση με το πρώτο. Λοιπόν, για να υπολογίσουμε τώρα το μέσο όρο σύμφωνα με αυτό το στατιστικό βάρος, δηλαδή σύμφωνα με το 20, 25, 25 και 30%, χρειάζεται να κάνουμε μια σειρά από υπολογισμούς, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι μπορούν να γραφούν πάρα πολύ απλά αν χρησιμοποιήσουμε την άλγεβρα μητρών ή διανυσμάτων με αυτόν εδώ τον τύπο. Να πολλαπλασιάσουμε δηλαδή τα δύο διανύσματα μεταξύ τους, το V και το W. Το V είναι εδώ η μπλε περιοχή όπου έχει τις βαθμολογίες τα τέσσερα διαγωνίσματα και είναι ένα διάνυσμα γραμμή, ένα διάνυσμα δηλαδή διαστάσεων 1 επί 4 εδώ συγκεκριμένα, δηλαδή έχει μία γραμμή και τέσσερις στήλες. Το W είναι τα λεγόμενα στατιστικά βάρη, είναι ένα διάνυσμα στήλη το οποίο στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχει μία στήλη όπως είπαμε και έχει τέσσερις γραμμές, είναι ένα διάνυσμα δηλαδή 4 επί 1 και στη συνέχεια έχετε υπόψη σας ότι αυτός ο πολλαπλασιασμός, δηλαδή πολλαπλασιάζοντας ένα διάνυσμα που έχει διαστάσεις 1 επί 4 με ένα διάνυσμα που έχει διαστάσεις 4 επί 1, θα πάρουμε ένα διάνυσμα που έχει 1 επί 1 διαστάσεις, δηλαδή έναν αριθμό. Ο υπολογισμός του σταθμικού μέσου υποθέτει ότι θα διαιρέσουμε εδώ, όπως βλέπετε σε αυτόν τον τύπο, με το άθροισμα των βαρών, δηλαδή με το σίγμα W, με το άθροισμα των τιμών που έχουν τα στατιστικά βάρη. Εδώ σας υπενθυμίζω ότι οι αριθμοί αυτοί έχουν εισαχθεί σαν κλάσματα της μονάδος, εμφανίζονται σαν ποσοστά, αλλά στην πραγματικότητα είναι κλάσματα της μονάδος, για παράδειγμα 0,2, 0,25 κτλ. Και εφόσον είναι κανονικοποιημένοι στη μονάδα, δηλαδή το άθροισμά τους είναι 1, αυτή εδώ η διαίρεση μπορείτε να την κάνετε βέβαια, μπορεί να την κάνει κανείς, αλλά είναι παντελώς περιττή. Για πολλούς και διάφορους λόγους σας συνιστώ να υπολογίζετε τους σταθμικούς μέσους, τουλάχιστον σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή,
έχοντας κάνει προηγουμένως στάθμιση και κανονικοποίηση, συγγνώμη, όχι στάθμιση, κανονικοποίηση των στατιστικών βαρών στην μονάδα. Το άθροισμά τους δηλαδή να είναι ένα ή όπως βλέπετε εδώ στο 100%. Τίποτα δεν είναι απογορευτικό, μπορείτε σαφέστατα να συνεχίσετε τον υπολογισμό του σταθμικού μέσου, ακόμα και αν αυτό δεν είναι μονάδα, και να διαιρέσετε με το σίγμα W, όπως γράφει εδώ πέρα ο τύπος. Εμείς όμως θα χρησιμοποιήσουμε την απλή εκδοχή του, έχουμε ήδη κανονικοποιήσει τα βάρη μας, ξέρουμε δηλαδή ότι ισχύει ο σίγμα W ίσον μονάδα, επομένως το μόνο που θα χρειαστεί να κάνουμε είναι τον πολλαπλασιασμό V επί W. Να πολλαπλασιάσουμε δηλαδή με λίγα λόγια, όπως βλέπετε εδώ σε αυτό το παράδειγμα, τη γραμμή των βαθμών με τη στήλη των στατιστικών βαρών. Το αποτέλεσμα, το οποίο θα εμφανιστεί εδώ μετά από την πράξη, και το οποίο μπορούμε να το κάνουμε στο Excel ή στο Calc χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση MMAL, το Matrix Multiplication δηλαδή, τη συνάρτηση η οποία μας δίνει πολλαπλασιασμό πινάκων, και να πάρουμε το αποτέλεσμα. Αυτός εδώ ο τύπος είναι που χρησιμοποιούμε, θα τον δούμε και σε λίγο. Β2 δηλαδή την περιοχή Β2 ως ε2, η οποία έχει 4 κελιά, αναπαριστά ένα διάνυσμα γραμμή, με την περιοχή Ι2 έως Ι5, I2 έως I5 αν θέλετε. Το δολάριο που χρησιμοποιούμε εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά η χρησιμοποίηση ενός μιας απόλυτης αναφοράς κατά γραμμή, όπως βλέπετε εδώ, έτσι ώστε καθώς θα τραβήξουμε τον τύπο προς τα κάτω να γίνει σωστά ο πολλαπλασιασμός. Θα το δείξουμε σε ένα λεπτό αυτό εδώ. Τα δεδομένα μπορείτε να τα πάρετε από εδώ, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια λίστα, συγγνώμη, από μαθητές, όπως βλέπετε, που για τυπικούς λόγους έχουμε καθορίσει τον αριθμό μητρώου τους, δεν παίζει κάποιο ρόλο ούτε τον λαμβάνουμε υπόψη μας στους υπολογισμούς. Σημασία έχουν αυτές εδώ οι στήλες, όπως βλέπετε είναι για τα 4 διαγωνίσματα, χρησιμοποιούμε 4 στήλες καταχώρησης των δεδομένων. Το 8, το 5, το 10 και το 9 είναι η βαθμή που έχει γράψει εδώ ο μαθητής με κωδικό με αριθμό μητρώου 1045 στα 4 διαγωνίσματα. Και εδώ χρησιμοποιούμε το 20, το 25, το 25 και το 30, τα στατιστικά βάρη δηλαδή. Σας υπενθυμίζω ότι αυτά τα νούμερα εδώ έχουν εισαχθεί σαν δεκαδικοί αριθμοί, σαν κλάσμα της μονάδος, και έχουν μορφοποιηθεί, όπως βλέπετε από εδώ, σαν ποσοστά, έτσι ώστε να είναι πιο εύληπτα και πιο εύκολα παρουσιάσιμα. Από εκεί και μετά, ο υπολογισμός, κυρίες και κύριοι, του τελικού βαθμού που βλέπουμε εδώ για τον μαθητή 1045, το 8,05 που έχει εδώ η στήλη F, έχει γίνει με αυτόν εδώ τον τύπο, όπως βλέπετε, με τον πολλαπλασιασμό δηλαδή αυτής της γραμμής με αυτήν εδώ τη στήλη. Το νούμερο που θα πάρουμε σαν αποτέλεσμα είναι μόνο ένα, γιατί παρόλο που έχουμε πολλαπλασιασμό πινάκων, σας το ξαναθυμίζω, γιατί οι διαστάσεις είναι 1 επί 4 του ενός διανύσματος, 4 επί 1 του άλλου διανύσματος. Ο πολλαπλασιασμός είναι συμβατός, γιατί το πλήθος στυλών του πρώτου πίνακα, το 4, ισούται με το πλήθος γραμμών του δεύτερου πίνακα, που είναι επίσης 4, και το αποτέλεσμά του είναι ένας πίνακας 1 επί 1, ένας απλός αριθμός δηλαδή, που εδώ συμβαίνει, τυχαίνει να είναι το 8,05. Ο αριθμός εδώ, αν θέλετε, επίσης με αυτά που έχουμε πει και στο παρελθόν, μπορεί να στρογγυλοποιηθεί. Εδώ το στρογγυλοποιούμε στον πλησιέστερο ακέραιο, γράφουμε δηλαδή τη συνάρτηση round με 0 στο δεύτερο όρισμα, πράγμα που σημαίνει ότι θα πάρουμε το πλησιέστερο ακέραιο σύμφωνα με το αποτέλεσμα που έχουμε βρει, κάτι που πολύ συχνά κάνουμε και εδώ στο Πανεπιστήμιο, δεν ξέρω αλλού μπορεί και να εφαρμόζεται κάτι άλλο. Δεν εφαρμόζεται πάντοτε, ξέρετε, η στρογγυλοποίηση. Εντάξει, υπάρχουν οι στρογγυλοποίησεις στον πλησιέστερο ακέραιο, υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτό που θέλω να προσέξετε επίσης είναι ότι η κλίμακα που παίρνουμε στον τελικό βαθμό ισούται ακριβώς με την κλίμακα που παίρνουμε στα επιμέρους στοιχεία, στα επιμέρους διαγωνίσματα. Αυτό δεν είναι πάντοτε αληθές και υπό περιπτώσεις μπορούμε να δούμε αρκετά διαφορετικά πράγματα. Ωστόσο, αν η κλίμακα είναι ίδια όπως είναι εδώ, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Θα διαγράψω λίγο αυτές εδώ τις τιμές, τις στήλες δηλαδή F και G, να τα κάνουμε λίγο από την αρχή. Συγγνώμη. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο γιατί πράγμα μιλάμε. Αυτός ο βαθμός εδώ, όπως ξέρουμε έτσι από τον αναλυτικό τύπο της μέσης τιμής με σταθμικά βάρη, μπορεί να υπολογιστεί εάν εδώ πολλαπλασιάσουμε το 8 με το 20%,
προσθέσουμε το 5 πολλαπλασιασμένο με το 25%, προσθέσουμε το 10 πολλαπλασιασμένο και αυτό με το 25% και τέλος προσθέσουμε το 9 πολλαπλασιασμένο με το 30%. Αυτός εδώ ο υπολογισμός θα μας δώσει, όπως βλέπετε, το 8,05, έχει κάνει τον πολλαπλασιασμό, δηλαδή κάθε αποτελέσματος στα 4 διαγωνίσματα με το αντίστοιχο στατιστικό βάρος. Και βέβαια εδώ μπορούμε να διαιρέσουμε και με το άθροισμα των στατιστικών βαρών, κάτι που σας λέω ότι στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι περιττό, μιας και αυτό έχει, είναι ήδη γνωστό ότι είναι μονάδα, είναι ένα. Εδώ το βλέπετε επίσης ότι αυτό το άθροισμα εδώ είναι το 1 ή το, αν θέλετε, το 100%. Με λίγα λόγια, αυτή η διαίρεση εδώ είναι παντελώς περιττή, τουλάχιστον έτσι όπως έχει οριστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτός εδώ ο τύπος μπορεί να αναπτυχθεί προς τα κάτω και να μας δώσει το αποτέλεσμα που ζητάμε. Αυτό που σας λέω όμως και που πρέπει να μάθουμε στο συγκεκριμένο μάθημα είναι ότι τέτοιες πράξεις μπορούμε να τις γράφουμε καλύτερα με την άλγεβρα μητρών, χρησιμοποιώντας απλά τον πολλαπλασιασμό πινάκων. Να μην χρησιμοποιήσουμε, λέει, τις επιμέρους τιμές, αλλά να γράψουμε, οπότε έχουμε 4 πολλαπλασιασμούς, αλλά να γράψουμε μόνο έναν πολλαπλασιασμό. Αυτό εδώ μπορούμε να το κάνουμε καλώντας τη συνάρτηση εμάλτω εξή. Θα την βρείτε, αν δεν θέλετε να την πληκτρολογήσετε πολύ εύκολα, από την κατηγορία πίνακας, όπου μας εμφανίζει εδώ η λίστα της συναρτήσεις εκείνες όπου δουλεύουν πάνω σε πίνακες. Και κοιτάξτε λίγο τώρα, θα καλέσουμε εδώ τη συνάρτηση ML, το Matrix Multiplication δηλαδή, και ο πρώτος μας πίνακας είναι αυτό εδώ το διάνυσμα, το διάνυσμα δηλαδή που ξεκινάει από το β2 και τελειώνει στο ε2, και ο δεύτερος πίνακας, πάμε λίγο εδώ, είναι το διάνυσμα I2 έως I5. Θα πρέπει και τα δύο διανύσματα να έχουν ίσο πλήθος τιμών, και εδώ αυτό το ίσο πλήθος είναι το 4. Προσέξτε τώρα μονάχα, για να πάρουμε το σωστό αποτέλεσμα θα πρέπει να πιέσετε το Ctrl Shift και Enter και όχι μόνο το Enter. Θα το δείτε αυτό και στις σημειώσεις του μαθήματος και νομίζω πολλές φορές το έχουμε πει, ότι όταν κάνουμε πράξεις με πίνακες, το αποτέλεσμα το λαμβάνουμε με Ctrl Shift και Enter και όχι απλά με Enter. Είναι τριπλό το πλήκτρο, πρέπει να τα κρατήσετε και τα τρία ταυτόχρονα πατημένα. Το πιο απλό που μπορείτε να κάνετε έτσι όπως είναι δομημένο το πληκτρολόγιο είναι να κρατήσετε με το αριστερό σας χέρι το Shift και το Control πατημένα ταυτόχρονα και στη συνέχεια με το δεξί να πατήσετε επίσης το Enter. Το αποτέλεσμα όπως βλέπετε είναι ίδιο με πριν και όπως θα δείτε εδώ είναι περικυκλωμένο μέσα σε άγκιστρα. Αυτό σημαίνει ότι η πράξη είναι πράξη πίνακα και ότι έχει ληφθεί υπόψη οι ιδιότητες της πράξης των πινάκων. Δεν είναι δηλαδή μια απλή αριθμητική πράξη. Στη συνέχεια προσέξτε εδώ κυρίες και κύριοι ότι έχουμε τοποθετήσει σωστά τις περιοχές των κελιών, δηλαδή το διάνυσμα γραμμή και το διάνυσμα στήλη, με μόνη βέβαια την παρατήρηση ότι εδώ θα ήταν ορθότερο να χρησιμοποιήσουμε το δολάριο ως απόλυτη αναφορά. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι αν αυτός εδώ ο τύπος αναπτυχθεί προς τα κάτω, χωρίς το δολάριο, δεν θα είχαμε σταθερή την περιοχή I2 έως I5, το J2 στο J5, με αποτέλεσμα να παίρνουμε λάθος αποτέλεσμα, να είχαμε λάθος νούμερο στο αποτέλεσμα, να μην κάναμε σωστά τις πράξεις. Αντίθετα, εδώ έχετε δει ότι καθώς πηγαίνουμε προς τα κάτω, έχουμε σωστά μετακυλήσει προς τα κάτω το διάνυσμα γραμμή που αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό φοιτητή, στον 1046, 1047 και το καθεξής, αλλά μένει σταθερή η περιοχή που έχει τα στατιστικά βάρη, γιατί αυτή η περιοχή είναι σταθερή για όλους. Δεν αλλάζει το στατιστικό βάρος του κάθε διαγωνίσματος ανάλογα με το ποιος έγραψε το διαγώνισμα ή όχι. Είναι κάτι το σταθερό, κάτι που ισχύει για όλη την τάξη. Τα αποτελέσματα αυτά, κυρίες και κύριοι, αν αυτό είναι επιθυμητό να στρογγυλοποιηθούν στο πλησιέστερο ακέραιο, μπορείτε πολύ απλά να το κάνετε με τη συνάρτηση round. Εδώ μπορούμε να ζητήσουμε 0 δεκαδικά ψηφία, δηλαδή το αποτέλεσμα να είναι στην ουσία ακέραιος αριθμός ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό επιθυμητό κατά περίπτωση. Μπορείτε και εδώ πάλι με διπλό κλικ να συμπληρώσετε τη στήλη και να έχετε μία λίστα η οποία σας λέει ότι, για παράδειγμα, ο μαθητής με κωδικό 1045, έχοντας γράψει αυτούς τους βαθμούς με αυτά τα στατιστικά βάρη, κατέληξε να πάρει 8 σαν μέσω αποτέλεσμα, 7 όπως βλέπετε παρακάτω και ούτω καθεξής. Σας υπενθυμίζω και πάλι ότι ο στόχος του μαθήματος ήταν να καταλάβουμε λίγο τη λειτουργία της συνάρτησης MMALT, δηλαδή τη συνάρτηση που υπολογίζει το
που κάνει πολλαπλασιασμό ανάμεσα σε δύο πίνακες. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα όπου και οι δύο πίνακες είναι διανύσματα. Το ένα είναι διάνυσμα γραμμή, το άλλο είναι διάνυσμα στήλη. Μελετήστε και εσείς ανάλογα παραδείγματα και μπορείτε πολύ απλά να επιβεβαιώσετε το αποτέλεσμα όπως έκανα και εγώ πριν, επαναλαμβάνοντας τις πράξεις πιο αναλυτικά, δηλαδή χρησιμοποιώντας τον τύπο που κατά πάσα πιθανότητα έχετε βρει στο βιβλίο της στατιστικής, όπου τα γράφει όλα αναλυτικά, δηλαδή για παράδειγμα V1 επί W1, συν και τα λοιπά, δια άθροισμα των W και των στατιστικών βαρών. Για πολλούς και διάφορους λόγους, κυρίες και κύριοι, έχετε υπόψη ότι ο τρόπος γραφής με τους πίνακες είναι πάρα πολύ προτιμότερος και θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πολύ περισσότερα πράγματα στον τρόπο σκέψης των οικονομολόγων και των ανθρώπων που ασχολούνται με την οικονομετρία, όπως θα δείτε και στα παρακάτω μαθήματά σας. Όσοι από εσάς είστε μεγαλύτερα από το πρώτο έτος, νομίζω ότι θα καταλάβετε πάρα πολύ καλά αυτό που λέω, σύμφωνα με αυτά που έχετε ακούσει στο αντίστοιχο μάθημα της οικονομετρίας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.